Και να συνεχίσουμε βέβαια με το θέμα το οποίο προαναγγείλαμε και είμαστε έτοιμοι, ζωντανή σύνδεση με τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, αρχιφύλακα βέβαια. Να σας καλησπερίσω, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας, καλά εσείς? Εποχή 2019, παρά την πανδημία και παρά τον κορονοϊό. Εποχή, ναι, πολύ, πλησιάσαμε πολύ το 2019. Και θα έλεγα ότι θα έπρεπε κανονικά να συγκρίνω με το 20 με το 21, που είναι οι δύο χρονιές πανδημίας, που αν δείτε τις διαφορές δεν θα το πιστεύετε. Μπορώ να σας πω δηλαδή παράδειγμα ότι για το Σεπτέμβριο, που έχω εδώ τα στοιχεία μπροστά μου, ναι, το 20 είχαμε 32.500 εισιτήρια το Σεπτέμβριο, έτσι. Ναι. Και τώρα το 21 έχουμε 83.161. Λέω τα ακριβή νούμερα για να καταλάβετε τη διαφορά του πέρσι με το φέτος. Έφτασε μάλιστα, πήγαμε πάρα πολύ καλά, βέβαια, η στιγμή, μία μέρα χαρακτηριστικά, που οι επισκέψεις ξεπέρασαν τις 4.500. Ναι, έχουν έρθει κάποιες μέρες τέτοιες. Ναι. Και ακόμα και τώρα που έχουμε Οκτώβριο, δεν πέφτουμε κάτω από 2.500 εισιτήρια τη μέρα. Μάλιστα, ακόμα δηλαδή, και τώρα λοιπόν. Συνεχίζουμε να πηγαίνουμε καλά. Ναι. Και θα πάμε καλά μέχρι και 15 το αλλουνού μηνός. Μέχρι και 15 Νοεμβρίου. Ναι, ναι. Στις καλές ακούγομαι εποχές. Πολύ... Στις καλές ακούγομαι εποχές, πολύ κύριε Παπαδάκη, ερώτηση. Στις καλές εποχές. Ναι. Τραβούσε τόσο, ναι, πολύ, αν μου επιτρέπετε τον όρο και την έκφραση, η κίνηση στην Κνωσό, δηλαδή πήγαινε μέχρι και τα μέσα του Νοέμβρη? Ναι, πήγαινε μέχρι πριν την πανδημία, πήγαινε μέχρι τα μέσα του Νοέμβρη, ναι. Και το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Μάλιστα. Από ποιες χώρες οι περισσότεροι? Περισσότεροι τώρα τελευταία είναι Γάλλοι, αλλά ήρθαν πολλοί Πολωνοί, Γερμανοί φυσικά. Ναι. Πάντα πρώτοι Γερμανοί στις επισκέψεις. Και επειδή ακούγομαι πολύ αισιόδοξο και μου το λένε, θα σας πω και κάτι, μια πρόβλεψη για του χρόνου, που μπορεί να είναι πρώιμη, αλλά εγώ θα τολμήσω να το πω, ότι του χρόνου θα βουλιάξει η Κρήτη κυριολεκτικά από τους τουρίστες. Αυτό δεν το λέω τυχαία, διότι γνωρίζω ποιοι εργάζονται πίσω από τον τουρισμό, από τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδος και της Κρήτης. Για πείτε μας τώρα, χιλιάδες είναι... κόσμος ήρθε φέτος και συνεχίζει να επισκέπτεται την Κνωσό. Ωστόσο διανύουμε μία, ναι, ευαίσθητη, μία δύσκολη, μία πολύπλοκη συγκυρία με περιορισμούς, με αποστάσεις, ναι, με τήρηση των μέτρων. Τηρήθηκαν τα μέτρα στην Κνωσό? Υπήρξε τα αυτή μέτρα η δυνατότητα? Ναι. Ήτανε πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, σεζόν. Τα μέτρα τηρήθηκαν. Ευτυχώς πήγαμε καλά. Δεν είχαμε κρούσματα πέρα από 2-3. Και φυσικά γάντια, μάσκες και όλα αυτά ήταν αποστάσεις, τηρήθηκαν κανονικά. Μάλιστα, οπότε είστε αισιόδοξος λοιπόν και για του χρόνου. Φαντάζομαι, ναι, έχετε να κάνετε και επαναλαμβανόμενους επισκέπτες. Ένας ο οποίος επισκέπτεται πρώτη φορά την Κνωσό, ναι, ξένος τουρίστας, θα ξαναβρεθεί, θα ξαναέρθει. Κοιτάξτε, θέλω να σας πω, αν μου επιτρέπετε, ναι, πέρα από τους ξενοδόχους που ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους, τον πρόεδρό τους, τους τουριστικούς πράκτορες, τον κύριο Βλατάκη που είναι με τέτοια εμπειρία και γνώση, τέλος πάντων, έχουμε άριστους ξεναγούς, αυτό θέλω να το τονίσω, που με το λόγο τους και με την ξενάγησή τους διαφημίζουν με τον καλύτερο τρόπο τον πολιτισμό μας. Και σε αυτή την αλυσίδα, αν μου επιτρέπετε, ο τελευταίος κρίκος, ταπεινά θα σας πω, ότι είναι οι αρχαιοφύλακες, που εκεί ανήκω και εγώ, που προσφέρουν τόσα στον τουρισμό και στον πολιτισμό μας, και ειδικά οι εποχικοί φύλακες, να το τονίσω αυτό, διότι εμείς σιγά σιγά πρέπει να φεύγουμε, να μπουν οι νεότεροι, οι οποίοι έχουν τελειώσει η ΕΚ, μιλάνε γλώσσες, δύο τουλάχιστον ξένες γλώσσες. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αισιόδοξα τα στοιχεία, καλό το κλίμα. Φαίνεται και από την έκφρασή σας, ναι, και από την τοποθέτησή σας, και ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά και του χρόνου. Εν τω μεταξύ, έχει επιτευχθεί και η πολυπόθητη κατά κάποιο τρόπο επέκταση και της τουριστικής σεζόν. Περνάμε καθημερινά όσοι μένουμε από αυτές τις περιοχές εκεί, από την Κνωσό και μετά βέβαια προς Αρχάνες. Βλέπουμε ουρές ακόμα στην Κνωσό.
Κάτι το οποίο είναι ενθαρρυντικό. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.